Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες από την Ιερισσό, οι οποίοι πήραν αναβολή για τις 20 Μαρτίου από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Πολυγύρου. Τα τέσσερα άτομα αναμένεται να παρουσιάσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κατασχεθέντα αντικείμενα δεν έχουν καμία σχέση με την επίθεση που σημειώθηκε στο εργοτάξιο στις Κουριές. Εν τω μεταξύ, περίπου 250 κάτοικοι της Ιερισσού πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Πολυγύρου, φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και κατά της επένδυσης των μεταλλείων. Οι Επιτροπές Αγώνα Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλικής και Θράκης ενάντια στα μεταλλεία χρυσού διοργανώνουν αύριο Σάββατο στις 11.30 συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία του Δημαρχείου. Θα ακολουθήσει πορεία στην οδό Τσιμισκή, Βενιζέλου και Λεωφόρο Νίκης με κατάληξη στην πλατεία του Δημαρχείου. Σημαντικές ελλείψεις στα σχολεία και καταστάσεις υποσιτισμού μαθητών και αιθουσών χωρίς θέρμανση, όπως επίσης προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών, έγαναν λόγο καθηγητές και δάσκαλοι εν ώψη του αυριανού Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου της Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώνει στις 11.30 το άγαλμα Βενιζέλου. Όπως ανέφεραν, πανελλαδικά υπάρχουν 2.000 κενά σε εκπαιδευτικούς, ενώ για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης η σχολική διαρροή, κυρίως στα λύκεια και γυμνάσια, φτάνει το 25% από το 12% το 2009. Βασική αιτία είναι η οικονομική κρίση και η ανεργία των γονιών που στρέφει αρκετούς μαθητές στην αναζήτηση εργασίας. Με σύνθημα «Φτώχεια, ανεργία, αυτοκτονίες, φτάνει πια», οι πλατείες της Ελλάδας παίρνουν τη σκυτάλη από τους Πορτογάλους και την Κυριακή 10 Μαρτίου επιστρέφουν στην πλατεία Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση στην πόλη μας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Λευκού Πύργου στις 7. Τη Θεσσαλονίκη επέλεξαν για να γιορτάσουν την ημέρα της γυναίκας 220 κυρίες μέλη γυναικείων οργανώσεων από την Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και είναι το αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας που καταβάλαμε τα τελευταία 2 χρόνια προκειμένου να προσελκύσουμε τουρίστες από την Τουρκία, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Στέφανος Χατζημανόλης. Οι κυρίες από την Τουρκία θα διαμείνουν σε 2 μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης και το Σάββατο θα το γιορτάσουν σε ένα γκαλά που έχουν διοργανώσει με αφορμή την ημέρα της γυναίκας. Δεκάδες γυναικεία παπούτσια κρεμάστηκαν στον εξωτερικό τοίχο του Δημαρχείου στο πλαίσιο της εικαστικής εγκατάστασης SUS με την οποία ο Δήμος τιμά την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου είχε καλέσει εδώ και εβδομάδες τους δημότες να παραδώσουν παλιά γυναικεία παπούτσια προκειμένου να υλοποιηθεί η εικαστική εγκατάσταση. Ξεκινούν το Σάββατο 9 Μαρτίου τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μουσεία της» από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 στο αμφιθέατρο Στέφανος Δραγούμης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Ένα σπάνιο και συγχρόνως αστείο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο δικαστικό μεγάλο Θεσσαλονίκης. Ένας γορίλας, φρουρούμενος από αστυνομικούς, οδηγήθηκε στο γραφείο της Αγγελέως Ποινικής Δίωξης. Πρόκειται για τον πορτιέρη καφετέριας, ο οποίος για την βραδιά της Τσικνοπέμπτης είχε μεταμφιεστεί σε γορίλα. Το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν ο γορίλας στερούνταν άδεια λειτουργίας. Έτσι, οι αστυνομικοί πήραν μαζί τους τον πορτιέρη στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Ο ίδιος φαινόταν να διασκεδάζει με το πάθημά του, ενώ η παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο μοίρασε χαμόγελα σε δικηγόρους, αστυνομικούς και πολίτες. Έθριο καιρό με σποραδικές νεφώσεις περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο 9 Μαρτίου με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπεται συννεφιά με θερμοκρασία που θα φτάσει στους 14 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νοτιοδυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Την Κυριακή περιμένουμε σημαντική βελτίωση με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!